ρε φίλε! Το όμορφο! Πω, το όμορφο το μωράκι! Όπου τι με έκανα, μάγκες, τι με έκανε! Αλάνια μου, καλημέρα όλη μέρα! Ήρθαμε για ψάρεμα! Αιγαίο! Βλέπετε! Έχει υπέροχη θάλασσα! Πολλά δελφινάκια εκεί πέρα επιδούσαν εδώ μπροστά βασικά στο βράχο. Μεγάλο κοπαδάκι, αλλά μικρά σε ηλικία, τα έβλεπα πολύ μικρά. Ήταν για ψάρεμα, έχω πολύ καιρό να έρθω από πέρα. Έχω πολύ καιρό να πάρω ψάρι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω ο κύριος Δημήτρης να μην έχει δίχτυα. Σήμερα να έχει ρεπό και να πάμε εμείς να βγάλουμε ψαράκια. Εδώ το εργαλείο, που βλέπετε. Θα το λέμε πλέον ανεμότρατα, ωραία, ή ανεμότρατα μας. Άλλαξε το όνομα από ψαραβγάικο, ανεμότρατα. Αυτά. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη. Αν και λέει κάτι 25-26. Αυτά. Πάμε να αναφέρουμε και το χορηγό μας, fishingpro.gr. Θα έχω link στο description κάτω. Ό,τι θέλετε να ψωνίσετε, πατάτε το link και μπαίνετε και έχετε τα πάντα, ό,τι γουστάρετε. Από σιλικόνες, spinning και οτιδήποτε κατεβεί στο κεφάλι σας, μέχρι κυλικτικές μηχανές έχει για κανό, καγιά και χίλια δυο. Αυτά, fishingpro.gr. Φύγαμε για ψάρεμα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και πάμε. Ήρθα στο σημείο, παιδάκια. Θα κάτσω κανένα δύο ώρο εδώ. Έχω βάλει γύλο. Τα νερά είναι θολά, έξω ήταν πάρα πολύ θολά, δηλαδή δεν έβλεπε τίποτα κάτω. Θα κάτσω κανένα δύο ώρα εδώ πέρα και θα πάω προς εκεί. Και ίσως δεν ξαναρθώ εδώ πέρα, να πάω να συνεχίσω πιο πίσω, που δεν έχω πάει ποτέ. Να δούμε. Νομίζω έτσι εδώ. Όσοι με ρωτάτε με το χέρι. Θα παίρνει ίσα ίσα. Άμα πάω για μαύρα, τα έχω πολύ σφιχτά. Έλα μάγκες, κάτι πήραμε. Βούμε το μωράκι. Έλα το μωράκι. Ω, το μωράκι το όμορφο! Είναι μαύρο! Είναι μαύρο, παιδάκια! Είναι μαύρο! Δεν έχει ρίτσα! Έχει μαρώσει! Στηράκλη! Δεν είναι στήρα, παιδιά! Είναι ροφός! Τον βγάλαμε τον βασιλιά και κοιτάξτε! Κοιτάξτε που έχει αυτή! Απίστευτος. Έχει πιαστεί από το χείλος. Ποιο χείλος δεν πάει. Εδώ καημένος. Πρώτο ψάρι σήμερα βασιλιά. Πώς γίνεται αυτό. Εκεί που ψάχναμε τους ορφούς. Τώρα τους βρίσκουμε μπαμ μπαμ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πως έχει πιαστεί. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως έχει πιαστεί. Από το χείλος. Όμορφος. Όμορφος ο ροφούλης. Πόσο όμορφο ψάρι, ε! Κοιτάξτε χρώματα που βγάζει. Πόσο όμορφο ψάρι. Δεν ήσουν λίγο πιο μεγάλος, θα σε κρατήσω. Λοιπόν, αρκετά τον κρατήσαμε. Πάρτε τον άλλη μία.
Μπράβο μου! Μπράβο μου! Λοιπόν, μου έχει χαλάσει λίγο τον κλέφτη, το φτιάχνω και συνεχίζουμε, παιδάκια. Είναι μαύρο, θα πατσαβούρανε. Είναι στη ρίτσα. Στη ρίτσα όμως. Στη ρίτσα όμορφη. Πάτη, βρε το τσόνι. Τον άκους. Μπράβο. Έχω αλλάξει σημείο γιατί δεν έλεγε τίποτα εκεί πέρα που ήμουν. Δεν ακουμπούσε τίποτα. Και έχω έρθει λίγο εδώ στα ριχά. Και η πρώτη ριχιά έβγαλα στήρα, ρε. Πρώτη ριχιά. Αλλά είναι, ήταν μικρή. Θέλω να πω ότι έριξα και έπιασα κατευθείαν ψάρι. Ενώ εκεί είχα πόση ώρα να πω. Πολύ ώρα. Μάγκες, δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα. Εκεί πηδάνε ένα σκασμό ψάρια. Και κοιτάξτε τι έβγαλα. Εδώ δείτε. Εδώ δείτε. Παλαμίδα. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανικός. Πάμε να κάνουμε spinning γρήγορα. Θα βάλω αυτή μέσα. Γιατί γίνεται πανικός εκεί πέρα. Έχω βάλει για spinning. Επίσης, ναι. Για να το ρίξα ακριβώς στη μέση.
μέσα σε μια ξέρα η οποία είναι λίγο μακριά από την παραλία που είμαι, που έπεσα. Και μου είπε ο Τάσος, ο ψαροτουφεκάς, ο φίλος μου, ότι από εκείνη την πλευρά κάνει μεγάλες θύρες. Λογικά αυτή θα λέει. Αλλά κάτω, ο βυθός είναι γεμάτο πέτρες. Ο γκόλιθος μεγάλος, πρόσωπο βράχιο. Α, δεν βγαίνει ψάρι. Και εγώ πιστεύω θα βραχώσει κατευθείαν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Τι γίνεται. Γεμάτο βράχι. Φουλ βράχι. Πού να βγάλεις ψάρι εδώ πέρα. Βγαίνει ψάρι. Εκτός άμα προλάβω και του καργάρω γαλά και τσουπ, τότε βγει. Λοιπόν, κάτω να βρούμε το σκαλοπάτι. Το σκαλοπάτι πρέπει να είναι αυτό. Και να δούμε, να κάτσω εδώ. Πάντα. Και να ψάξουμε εδώ γύρω γύρω. Όχι ρε γαμώτο μου, κάτι έχασα. Κάτι έχασα πολύ καλό. Και δεν καρφώθηκε. Όχι. Δεν καρφώθηκε ποτέ, παιδιά. Απλά την είχε στο στόμα. Ποτέ δεν καρφώθηκε. Απλά την είχε στο στόμα. Γιατί με πήρε λίγα, μία, δύο, τρεις και το άφησε. Οπότε δεν καρφώθηκε ποτέ. Κοιτάξτε παιδιά, μου άνοιξε το αγκίστρι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μήπως ήρθε η ώρα να ψαρεύω με νούμερο 5 σιλικόνες. Έλα μάγκες, κάτι πήραμε. Στη ρίτσα ρε. Μικρή στη ρίτσα. Οπότε και το άλλο παίζει να ήταν μαύρο. Στο ίδιο σημείο είμαι ακριβώς. Τι είναι αυτό το τσόνι ρε παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δείγμα, δείγμα στήρας. Κάτι μοιράμε, πάμε μαύρο είναι. Μαύρο πολύ μεγάλο. Πού το μωράκι. Πού το μωράκι το όμορφο. Στην άκρα πρέπει να είναι παιδιά. Πού ροφός είναι. Ροφός είναι. Πάρτο τον. Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε, τώρα έβγαλα το ροφό! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε, τον έβγαλα το ροφό! Τον έβγαλα! Ναι ρε φίλε! Πω το όμορφο! Πω το όμορφο το μωράκι! Όπου τι με έκανα μάγκες, τι με έκανε! Να βάλω λίγο στίγμα. Thank you.
Παιδιά, είναι ο ίδιος πριν που τον έχασα. Να ξέρετε. Γιατί... τον έβγαλε και τον βασιλιά, παιδιά. Τον έβγαλε τον βασιλιά. Είναι 3 κιλά. Είναι 3 κιλά. Τέλεια, τέλεια. Μισό λεπτάκι λίγο δώστε μου. Ωρε φίλε ροφάκλα, ροφάκλα, ωρε ροφάκλα που έχω βγάλει. Ναι ρε φίλε, πρώτος μου ροφός παιδιά, πρώτος μου ροφός. Άντε γεια, παρέμω ολόκληρος να ξέρετε. Πάρτε το, πάρτε το χοντρούλι, πάρτε το χοντρούλι, πάρτε την όμορφη την ροφάκλα, εδώ ορίστε. Ορίστε παιδιά! Ναι ρε φίλε, τον έβγαλα το ροφό! Τον έβγαλα το ροφό, είναι 4. 3-4 κιλά, πάρτε τον! Κοιτάξτε εδώ! Τα έφαγε όλα! Τα έφαγε όλα παιδάκια! Άντε γεια! Επιτέλους ρε φίλε! Επιτέλους, λοιπόν! Θα τον ζυγίσω, αν είναι 4 κιλά περίπου ή 3, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα συνεχίσω, αλλιώς θα φύγω. Είμαι και πολύ μακριά. Όχι πολύ μακριά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άντε γεια και σήμερα! Πολύ χαρούμενος. Το μωράκι είναι 3900. 3867, αλλά κουβιέται λίγο. 3900. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έβγαλα τον πρώτο μου ροφό. Τον πρώτο μου βασιλιά. Εδώ, με το εργαλείο, με την ανεμότραθα. Που άλλαξε και το όνομα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Άντε γεια. Οι στόχοι μου έχουν εκπληρωθεί, πιστεύω πλήρως. Δεν θέλω να βγάλω κάτι άλλο. Έχω βγάλει σφυρίδα, έχω βγάλει ροφό, στήρα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Οι στόχοι μου τελείωσαν αυτοί. Αυτή ήταν, πιστεύω. Τώρα, ίσως βάλω νέους στόχους ώστε να ψάνω πιο μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, να βγάλω 10 κιλά σφυρίδα και τέτοια που είναι σπάνια εδώ πέρα. Και εγώ χωρίς βυθόμετρο είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Χωρίς βυθόμετρο ψαρεύουμε, το ξαναλέμε. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι έχω βυθόμετρο. Δεν έχω τίποτα. Εδώ. Με το κινητό με τον αβιόνιξ. Εδώ γυρνάω γύρω-γύρω. Και εδώ που είμαι έχει τρελά βράχια, παιδιά. Τρελά βράχια. Έχει πάρα πολλά βράχια. Κοίτα, θα τα βλέπω εδώ. Τέλος πάντων. Άντε γεια. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχάσατε. Και άμα θέλετε, εννοείται. Τι να πω, ρε παιδιά. Τα λόγια είναι περιτά. Εδώ η Γαλανή. Την σεβάστηκα σήμερα απόλυτα. Με σεβάστηκε κι αυτή. Και μου έδωσε ένα όμορφο ψαράκι. Άντε γεια. Παιδάκια, έχω βάλει σιρτή. Και πάω προς τα πίσω. Σιγά σιγά. Θα κάνω κανένα δυο στάσεις μπας. Και πέσει και μια συναγρίδα εκεί πέρα που τις βγάζαμε. Και δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Τι είναι ρε φίλε. Εδώ έχει δίχτυα πάλι. Σίγουρα. Γιατί είδα και μια σημαία τέρμα μέσα. Ναι. Δίχτυα πρέπει να είναι. Δίχτυα πρέπει να είναι. Εκεί πέρα έχει προς τα μέσα. Τέλος πάντων. Πάμε προς τα έξω σιγά σιγά. Να καθαρίσουμε το μποράκι. Θα ρίξω εκεί πέρα κανένα 2-3 να δω μπας και χτυπήσει τίποτα. Καμιά συναγρίδα 1-1,5 μπορώ να την πάρω. Και να μην χτυπήσει τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να χτυπήσει κάτι. Γιατί δεν γίνεται να έχω έρθει πόσες φορές για ψάρεμα εκεί πέρα και να μην έχει ψάρια, ρε. Κάτι γίνεται. Μα δεν γίνεται να μην πιάνει. Μια συναγρίδα μικρή έστω να την πετάξω μέσα, ρε. Όχι να την κρατήσω, να την αφήσω. Τίποτα δεν έχει χτυπήσει, παιδιά. Πολύ περίεργο. Εκεί έβγαζα πάντα ψάρια. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά, έχω βάλει σιρτή πίσω και βλέπουμε. Λέγα, τέλειωσε το ψάρεμα. Ήρθαμε στην παραλία. Πάμε να βγούμε έξω να καθαρίσουμε τις ψαρούκλες για να φορτώσουμε και να φύγουμε. Επιτέλους βγάλαμε το βασιλιά, παιδιά, επιτέλους. Αξιόλογο βασιλιά, 3900. Έλα και να τρελαίνουμε.
Ωρε φίλα θερίνα. Για να δούμε τι κάναμε, παιδάκια. Για να δούμε. Πάρτε εδώ τον όμορφο τον ροβάκο. 3.900, παιδάκια. Εδώ. Όμορφος βασιλιάς. Παλαμίδα που δεν πρόλαβα καν να ανοίξω την κάμερα. Γιατί χτύπησε τελείως απά. Λοιπόν, αυτό είναι το ψαράκι μας. Θα αφηθούμε λίγο. Να τα δείτε και εδώ. Πάρτε τον όμορφο. Πάρτε τον όμορφο τον ροφάκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι να πω, άντε γεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πέτυχα το στόχο που έβαλα, μεγάλο ροφό, αξιόλογο. Αυτά, πάμε. Εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχάσετε. Και αν θέλετε να μπείτε και στο χορηγό μας, στο fishingpro.gr, να ψωνίσετε οτιδήποτε, θα έχω και κάτω στο link. Ό,τι γουστάρετε και αν θέλετε, έτσι. Αυτά, λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε γεια. Και έχω τρελαθεί. Λοιπόν, τα λέμε.